Γεια σα, τοξότη, και καλώς ήρθατε στο μηνιαίο Synergy Focus για τον Νοέμβριο του 2022. Πριν ξεκινήσω την ερμηνεία των φίλων που έχεις ρίξει, θέλω να σου πω ότι έκανα TikTok, τοξότη. Οπότε, αν έχεις και εσύ, μπες να κάνουμε παρέα, να μου πεις και καμιά ιδέα, γιατί έχετε και εναλλακτικές ιδέες. Εσείς εδώ οι τοξότες, είμαι όλοι αυτιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες καρτούλες έχουν βγει για σένα για αρχή και έχουμε και λέμε... Ten of Cups, Ace of Swords, Page of Pentacles και Three of Swords. Λοιπόν, τι πάει να πει αυτό για την έκβαση του μηνός Νοέμβρη, καλέ μου τοξότη? Πάει να πει ότι για αρχή θα έχουμε πάρα πολύ θετικές εξελίξεις ή μάλλον καλύτερα, θα σου το πω, πολύ θετικά νέα. Okay, βλέπω ότι στην αρχή του μήνα, 10-11 του μήνα maximum, για τους περισσότερους ήδη, θα έχουν εμφανιστεί κάποια νέα που αφορούν τη συναισθηματική σου ζωή, την οικογένειά σου, το σπίτι σου, αυτά. Okay. Περίμενε, θα σου πω όμως. Ναι. Τα οποία θα σε κάνουν πάρα πολύ χαρούμενη ή χαρούμενο. Μπορεί να μάθεις ότι είσαι έγκυος, μπορεί να μάθεις ότι παντρεύεται η κόρη σου. Έκανε πρόταση γάμου ως το αγόρι της. Μπορεί να μάθεις ότι η κόρη σου, ο γιος σου γυρίζει από τα ξένα που ζούσε πάρα πολλά χρόνια. Σου λέω μερικά παραδείγματα. Για κάποιους άλλους, αυτό ήθελα να σου πω και πριν, μου δείχνει και κάποιες επιτυχίες που μπορεί να έχουν να κάνουν με το υλικό σου επίπεδο. Δηλαδή, παίρνεις το πτυχίο σου, πιάνεις μια καλή δουλίτσα. Αλλά είναι πραγματάκια τα οποία θα πεις στην οικογένειά σου. Δηλαδή, και πάλι έχουμε θετικά νέα. Θα πεις στην οικογένειά σου, η οικογένειά σου θα χαρεί πάρα πολύ. Θα νιώσει ότι αρχίζεις ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή σου. Και μάλιστα, εμένα μου το δείχνει ξεκάθαρα αυτό. Αυτά τα νέα. Δεν είναι απλά κάτι θετικό που μας έτυχε. Είναι κάτι θετικό που ανοίγει ένα κύκλο. Okay, γι' αυτό σου είπα πριν, για παράδειγμα, παιδάκια και γάμους και επιστροφές. Στις ρίζες μας και πάει λέγοντας, και νίκες τέτοιου τύπου. Βλέπω λοιπόν ότι θα έρθει χαρά και θα έρθει χαρά σε όλη την οικογένεια, δεν θα φορά μόνο εσένα. Οπότε μη σκέφτεσαι μόνο τον Τάκη. Okay. Σκέψου και άλλα πράγματα για τα οποία θα χαρεί όλο το κοντινό σου περιβάλλον πάρα πολύ και παράλληλα θα σημαίνουν και μια καινούργια αρχή για σένα. Μη σου πω ότι μερικά τοξοτάκια μπορεί να δεχτείτε για κανένα... Καμιά πρόταση γάμου, μπορεί να δείτε κανένα δαχτυλιδάκι έτσι να σκάει στα καλά καθούμενα. Τι άλλο θα μπορούσα να δω εδώ πέρα, γιατί νιώθω ότι έχει κολλήσει στο μυαλό μου σε πέντε πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα ένα Ten of Cups με ένα Ace of Swords πραγματικά είναι χαώδης ενέργεια. Ίσως εγώ να έχω κολλήσει βέβαια τώρα περισσότερο στα γήινα, γιατί μου την κάνει και ψιλογήινη εδώ πέρα αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, όπως και να έχει, αυτή η καινούργια αρχή για σένα μπορεί να είναι και το ότι ξεκινάς τις σπουδές σου. Okay, σε αποχαιρέτησε η μαμά και ο μπαμπάς και είναι η πρώτη σου χρονιά στη σχολή. Στην Αθήνα. Γιατί εσύ είσαι από Καβάλα, ξέρω εγώ. Ή είναι η πρώτη σου χρονιά στην Καβάλα ενώ είσαι από την Αθήνα. Κατάλαβες. Όπως και να έχει, λοιπόν, υπάρχουν θετικά νέα. Μπορεί τώρα και εσύ να μπήκες, όπως σου είπα πριν, στη σχολή. Τώρα να ξεκίνησε η χρονιά. Τώρα να. Νιώθει σιγά σιγά ότι ξέρεις κάτι, μένω μόνη μου, μένω μόνος μου, γουστάρω, ξέρω εγώ τι. Δηλαδή βλέπω ότι μπαίνουμε σε ένα καινούργιο δρόμο. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα, πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, ακριβώς. Βασικά είναι πρόβλημα. Αλλά είναι μικρό. Ποιο είναι? Το πορτοφόλι. Είναι μικρό. Λοιπόν, ό,τι και να είναι αυτό, το χαρούμενο που έχουμε να κάνουμε και το χαρούμενο που βλέπουμε και έχουμε μπροστά μας, στοιχίζει, κοστίζει. Ακόμα και γάμος να είναι, κάποιο κόστος το έχει. Ένα παιδάκι να είναι, κάποιο κόστος το έχει. Κάποια πρακτικά θέματα πρέπει να τα κανονίσουμε. Οπότε βλέπω ότι ειδικότερα προς το τέλος, παιδιά, Νοεμβρίου, θα σας ταλαιπωρήσουν λίγο τα οικονομικά σας. Ίσως να χρειαστεί να δώσετε και κάπου λεφτάκια που δεν περιμένατε ή πραγματικά να αρχίσει να μπαίνει η λογική και να σκέφτεστε ναι μεν εγώ είμαι 20 χρονών ας πούμε για παράδειγμα και είμαι πολύ χαρούμενη που με το αγόρι μου που με αγαπάει και τον αγαπώ έχουμε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε ένα μωρό γιατί βρήκα ότι είμαι έγκυος αλλά καθώς θα περνάει ο Νοέμβρης θα λες και τώρα πού, πώς, τι, τα λεφτά πρέπει να βρούμε δουλειά ας πούμε δηλαδή βλέπεις λίγο τις δυσκολίες στο θέσω απλά. Τώρα για κάποιους, ακούστε λίγο τι τρέχει εδώ, για πολύ λίγους. Εδώ πέρα υπάρχει μια γνωριμία, ξεχωριστή,
Εντάξει, δεν είναι μια απλή γνωριμία. Αυτό δεν σημαίνει τοξότη ότι θέλω οποιαδήποτε γνωριμία έχεις μέσα στο Νοέμβρη να την ονομάζεις εσύ ξεχωριστή. Δεν θέλω αυτό. Θέλω να την νιώσεις ξεχωριστή. Okay. Λοιπόν, για λίγους ξαναλέω είναι αυτό. Θα αρχίσεις λοιπόν μια αλληλεπίδραση με αυτό το άτομο, όμως στην πορεία και πάλι θα αρχίσεις να βάζεις τη λογική στη μέση. Η λογική μπορεί να σου λέει πού πας, έχεις γκόμενο. Πού πας, έχει γυναίκα. Πού πας, είναι άλλη φυλή. Αν και δεν το βλέπω πολύ αυτό εδώ. Μπορεί αν έχουμε τέτοιου τύπου θέμα, δηλαδή με χάσμα, να είναι ένα ηλικιακό ενδεχομένως χάσμα. Λοιπόν, μπαίνουν που λες στο τέλος του μήνα σιγά σιγά τα δεδομένα και αρχίζουμε να σφιγγόμαστε οικονομικά. Νιώθω ότι καλό θα είναι από την αρχή Νοέμβρη. Ξεκίνα εσύ για σιγουριά να κάνεις μια οικονομία. Μην τα σκορπίσεις τον πρώτο καιρό. Απαραίτητα, εκτός κι αν βέβαια γιορτάζεις κάτι. Κάτσε. Εσύ είσαι μετά το Σκορπιό, ε. Ναι. Που σημαίνει ότι θα έχεις αρχές για Νοέμβρη γενέθλια. Σωστά. Τέλη Νοέμβρη, συγγνώμη. Γενέθλια. Όχι, δεν είναι αυτό που μου δείχνει αυτό. Πήγαινε να σου πω μήπως κάνεις κανένα πάρτι ρε παιδί μου εδώ πέρα και χαρούν όλοι μαζί οι φίλοι σου. Αλλά όχι, γιατί τέλος Νοέμβρη έχεις εσύ γενέθλια και από ό,τι βλέπω τέλος Νοέμβρη το πιο πιθανό να μην έχεις λεφτά. Λοιπόν, οπότε σε οικονομικό επίπεδο θέλω να μου προσέξετε λίγο. Κατά τα άλλα, σας βλέπω χαρούμενους, σας βλέπω να ανοίγονται δρόμοι, να βρίσκετε λύσεις. Βλέπω διάβια, βλέπω λόγους, δηλαδή πραγματικούς, αληθινούς για να χαίρεστε. Βλέπω επιτυχία για κάποιους από εσάς να λαμβάνετε πράγματα τα οποία σας κάνουν να ξεχωρίζετε. Αλλά παιδιά, δεν θα σας κρύψω ότι όπως και να έχει, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Σε όλες τις περιπτώσεις μου δείχνει εδώ. Σε όλες τις περιπτώσεις, μόλις μπει η λογική στη μέση, μόλις μπουν τα δεδομένα αυτά τα πιο μαθηματικά ίσως, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να σφιχτεί ο κόλος μας. Εγώ αυτό βλέπω εδώ. Α, το παιδί που πέρασε. Βέβαια είναι αργά τώρα, ξέρεις ήδη που πέρασες. Αλλά σου λέω τώρα, το παιδί που είναι στη σχολή και τι χαρούμενη που είμαι που μου λέει για τους καθηγητές του και μου λέει για τα μαθήματά του και για τα βιβλία του και τι χαρά είναι αυτή που νιώθω. Και στο τέλος του μήνα έχω μπει μέσα, full. Με το ζόρι έχω χρήματα, ας πούμε, να δώσω, να στείλω στο παιδί ένα 20-άρικο, ένα 50-άρικο ή τέλος πάντων έχει αρχίσει να μπαίνει στο μυαλό μου ότι δεν είναι μόνο λουλουδάκια και αγκαλίτσες και λουλούδια και χαρά, αλλά έχει και οικονομικό αντίκτυπο, πρακτικό αντίκτυπο. Ή μπορεί να χαίρομαι πάρα πολύ που το παιδί μου, αν είμαι τέλεια οικονομικά, μπορεί να χαίρομαι που το παιδί μου ξεκινάει αυτή τη νέα αρχή στη ζωή του. Ένα παράδειγμα, ή εγώ ξεκινάω τη νέα αρχή στη ζωή μου. Άλλο παράδειγμα, το παιδί μου μου λείπει. Εδώ έχω έναν ωραίο δρόμο, ο οποίος οικονομικά θα έχει πρόβλημα. Θα θέλει προσοχή. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, και κάτι άλλο τελευταίο που θέλω να πω. Βλέπω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα ισχύει για όλους πάλι. Ούτε αυτό, δεν γίνεται να ισχύουν όλα για όλους, αποκλείεται. Δηλαδή, άμα πιάσεις ένα τοξότη απέναντί σου στον δρόμο και τον ρωτήσεις τι περνάει, δεν περνάτε τα ίδια. Οπότε δεν γίνεται να ισχύουν όλα για όλους. Βλέπω μια ενέργεια εδώ, αλλά ξέχασα τι πήγαινα να πω. Και μπράβο μου. Για άλλη μια φορά. Και ήταν και σημαντικό γαμώτο. Είχε να κάνει με αυτόν εδώ πάλι. Ρε, κοίτα να δεις που θα κολλήσω τώρα για πάντα. Έρχομαι. Έλα, το βρήκα στα πολύ γρήγορα. Άκου, για κάποιους, λίγους από εσάς, το νέο αυτό που θα λάβετε, το νέο αυτό που θα λάβετε ή το νέο αυτό που θα πείτε εσείς στην οικογένειά σας και τους φίλους σας, δεν θα αρέσει σε όλους. Μπορεί να δημιουργήσει από ένα άτομο ζήλια ή ένα άτομο να είναι ενάντια σε αυτό. Για παράδειγμα, αποφασίζεις εσύ με το αγόρι σου να παντρευτείτε του χρόνου το καλοκαίρι, ωραία. Παίρνεις τη μαμά, έλα μαμά, θα παντρευτούμε του χρόνου το καλοκαίρι και ακούς τον πατέρα σου από μέσα να λέει «Τι βλακίες είναι αυτές, δεν τις έχω πει ότι είναι ακαμάτιες». Ένα παράδειγμα σου λέω. Έχει και την σκοτεινή όψη αυτό το νόμισμα. Εγώ βλέπω ότι κυρίως έχει φωτεινή, απλά κάπως υπάρχει και το κόστος. Εντάξει, υπάρχει κόστος από πίσω, είτε είναι για τους περισσότερους από ό,τι βλέπω εδώ πέρα οικονομικό, πρακτικό, είτε είναι και πώς να σου πω, το γεγονός ότι θα πας ενάντια
σε κάτι που κάποιος άλλος ή εσύ πιστεύεις. Μπορεί τώρα να ξεκινάς εσύ τη ζωή σου σε μια άλλη χώρα γιατί έπιασες μια δουλειά, αλλά είναι τα πρώτα σου βήματα, είναι αβέβαια και ίσως προς το τέλος του μήνα να σου γυρίσει η σκέψη σου μπούμεραγκ, να γίνει για μια στραβούλα ποιος ξέρει, να χρειαστεί να κάνεις ένα εξοδάκι παραπάνω, γιατί υπάρχει και υπερβολή εδώ πέρα στο Three of Swords. Και να τρομάξεις, να ανησυχήσεις, να πεις δεν θα τα καταφέρω. Αλλά ξαναλέω, εδώ πέρα υπάρχει υπερβολή. Απλά επειδή είναι πολύ χαρούμενο το νέο αυτό, φαίνεται πολύ, κάνει πολύ contrast το Three of Swords, κάνει πολύ αντίθεση. Αυτό συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή μπορεί αλληγορικά μιλώντας, εσύ το ήξερες ότι ο πατέρας δεν τον θέλει αυτόν. Το ήξερες. Δεν είναι ότι δεν το ήξερες, απλά τώρα που έχεις πολύ σημαντικά νέα σε σχέση με το συγκεκριμένο άτομο, για παράδειγμα, έμεινα έγκυος με τον Λευτέρη, τώρα ενώ ήξερες ότι ο πατέρας σου δεν θέλει τον Λευτέρη, τώρα παίζει ρόλο που δεν τον θέλει, περισσότερο. Για σένα, μέσα στο κεφάλι σου. Ξαναλέω όμως, νομίζω ότι για τους περισσότερους είναι οικονομικό το θέμα. Κατά τα άλλα, ψυχολογία όλα καλά, δεν ανησυχώ καθόλου. Πώς γίνεται να μου γράφει ότι μιλάω 2 λεπτά. Συγγνώμη, εγώ 2 λεπτά μιλάω τόση ώρα. Α, καλά παιδιά, τώρα το θυμήθηκα ότι έχετε άλλο λίγο βίντεο και το έκοψα. Εντάξει, το ξέρω ότι καλά πάει αυτό. Διάβγεια κι εγώ. Μην ξεχάσεις το ξετάκι μου να κάνεις like, subscribe, comment και share. Εύχομαι πραγματικά να έχεις αυτή την ευτυχία, αυτή την ολοκλήρωση, αυτά τα όμορφα νέα, αυτή την όμορφη φάση, βάση, αρχή στις αρχές Νοεμβρίου. Ελπίζω όλος ο μήνας να πάει καλά. Καλό μήνα λοιπόν, μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share και όπως έχουμε πει, ιδανικά να βλέπεις και ζώδιο και οροσκόπο και σελήνη για να έχεις μια περιστατωμένη άποψη ως προς το τι μπορεί να συμβεί μες τον Νοέμβρη για σένα. Φιλάκια πάρα πολλά, bye!